Φυσικά αυτή την εφιαλτική εικόνα μπορούμε, όπως την καθυστερήσαμε τόσα πολλά χρόνια, να την εμποδίσουμε και τώρα και θα συμφωνήσουμε ότι δεν αντιμετωπίζεται, νομίζω θα συμφωνήσουμε ότι δεν αντιμετωπίζεται με την πονηριά και την παγαποντιά που έδειξε στο τέλος του βίντεο η δασκάλα και ας μας έκανε να γελάσουμε. Κάτι άλλο χρειάζεται για να βάλουμε εμπόδια σε τέτοιες εξελίξεις, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα σχολείο όπως χρειάζονται τα παιδιά μας. Και θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα η συζήτησή μας να συμπεριλάβει και αυτό το θέμα, πώς μπορούμε δηλαδή να καθυστερήσουμε, να ανατρέψουμε εξελίξεις, να κατατεθούν σκέψεις, προτάσεις, γνώμες. Επανέρχομαι όμως σε αυτό που είδαμε και για να μην νομίζουμε ότι αφορά μόνο στη μακρινή Αμερική, θα θέλαμε να αναφερθούμε σύντομα και σε μερικά ακόμα παραδείγματα χωρών της Ευρώπης, πριν συζητήσουμε για το πώς θα χαραχθεί και στην Ελλάδα ο δρόμος που οδηγεί σε ένα τέτοιο σχολείο. Και αυτό γιατί πολλές φορές συνηθίζουμε, κάποιοι το κάνουν και σκόπιμα, να περιγράφουμε καταστάσεις στην Ελλάδα που είναι φρικτές και να τις αντιπαραθέτουμε στην προοδευμένη Ευρώπη και Αμερική. Είναι όμως φανερό ότι τουλάχιστον στο θέμα των σχολείων η κατάσταση σε πολλές χώρες είναι πιο μπροστά, δηλαδή πολλές αλλαγές προς το χειρότερο έχουν ήδη γίνει. Ας δούμε μερικά παραδείγματα. Στην πολυδιαφημισμένη Φιλανδία, τα τελευταία χρόνια έχουν κλείσει 2.500 σχολικές μονάδες, ενώ διδακτικά αντικείμενα έχουν αντικατασταθεί από νεότερα και καινοτόμα, όπως τα λένε, όπως αυτό που ονομάζεται υπηρεσίες καφετέριας. Στην Αγγλία έχει προχωρήσει τόσο πολύ η κατηγοριοποίηση των σχολείων με βάση την τσέπη των γονιών, που είναι πια εμφανέστατη ακόμα και στα αναλυτικά προγράμματα, στα βιβλία, στα φύλλα αξιολόγησης. Για παράδειγμα, στα σχολεία των φτωχών διδάσκονται οι φυσικές επιστήμες ως ενοποιημένο μάθημα, science, συνήθως σε βασικό επίπεδο. Ενώ στα σχολεία των πλουσίων διδάσκονται διακριτά μαθήματα φυσικών επιστημών, φυσική, χημεία, μαθηματικά, βιολογία, κυρίως σε υψηλό επίπεδο. Αυτό φυσικά έχει συνέπειες και στις επιδόσεις των μαθητών στις εξετάσεις. Στην Ολλανδία, επειδή η ευθύνη για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών έχει περάσει στους δήμους, στα σχολεία ορισμένων από αυτούς, που λόγω ακριβών ενοικίων τους απέφευγαν οι εκπαιδευτικοί, έχει εξεταστεί το ενδεχόμενο της τετραήμερης σχολικής εβδομάδας, όπου την πέμπτη μέρα οι μαθητές θα διδάσκονται διάφορες θεματολογίες, όπως τις ονομάζουν, από επαγγελματίες χωρίς εκπαιδευτική εξειδίκευση. Στη Χάγη και στο Ρότερνταμ πιο συγκεκριμένα, είχαν προτείνει παραδείγματος χάρη αν πρέπει να αντικατασταθεί ένας δάσκαλος να μπορούν να τοποθετηθούν στις τάξεις μαθητευόμενοι ή και επόπτες που κάποιες ώρες θα επιτηρούν τα παιδιά, δηλαδή απλή φύλαξη. Τα παραδείγματα είναι τόσο κραυγαλαία που θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς. Μα γιατί το κάνουν, είναι τρελοί, έχουν ιδεολειψίες, έχουμε να κάνουμε με απέσιους ανθρώπους που δεν σκέφτονται τις επόμενες γενιές. Δυστυχώς για εμάς, αγαπητοί γονείς, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά η αιτία. Και λέμε δυστυχώς, γιατί αν ήταν έτσι, θα αλλάζαμε αυτούς που τα πρότειναν, παραδείγματος χάρη τους υπουργούς παιδείας, άντε και τις κυβερνήσεις, και τα προβλήματα θα λύνονταν. Όμως η ζωή έχει δείξει ότι αν και οι κυβερνήσεις πέφτουν, όπως λέει και το τραγούδι, τα πράγματα δεν γίνονται καλύτερα. Αντίθετα, πάνε όλο και προς το χειρότερο. Αρκεί να σκεφτεί κανείς πως κάθε κυβέρνηση που έρχεται επικαλείται τα χάλια της παιδείας, τις παθογένειές της, όπως λέει, φέρνει νόμους για την αντιμετώπιση τους, και όμως τα παιδιά μας δεν μορφώνονται καλύτερα, αντίθετα ξέρουν λιγότερα, ολοένα και λιγότερα, αλλά φυσικά ούτε και διαμορφώνονται καλύτερα ως προσωπικότητες. Ας σκεφτούμε μία οποιαδήποτε μέρα και τις σκέψεις που κάνουμε όσοι εμπλεκόμαστε με την εκπαίδευση. Τα παιδιά ως επιτοπλίστων θεωρούν το σχολείο βαρετό. Άντε πάλι, λένε συνήθως. Οι γονείς αναρωτιόμαστε γιατί αφού πληρώνουμε ένα σωρό λεφτά, τελικά τα παιδιά δεν ξέρουν όσα είναι απαραίτητα και πολλές φορές, για να είμαστε ειλικρινείς, ρίχνουμε τις ευθύνες στους εκπαιδευτικούς. Και οι εκπαιδευτικοί, όσοι από αυτούς δεν μιλάνε με ευκολία για τα κακομαθημένα παιδιά, αναρωτιούνται τι να κάνουν απέναντι σε μια δύσκολη καθημερινότητα στο σχολείο. Αλλά σκεφτούμε και τι συναντάμε στα παιδιά μας όσον αφορά στο μορφωτικό πεδίο. Ατελείωτο μπέρδεμα γνώσεων που δεν μπορούν να μπουν σε μια σειρά. Για παράδειγμα, πείτε σε έναν καλό μαθητή που έχει τελειώσει ακόμα και το γυμνάσιο να σας πει την πορεία της ιστορίας, να περιγράψει την ιστορική γραμμή. Το πιθανότερο είναι ότι δεν θα τα καταφέρει. Η μημάθεια, που στηρίζεται και στη μεγάλη γλωσσική φτώχεια, γνώσεις χωρίς συνέχεια,
Παραδείγματος χάρη, με εγκύκλιο στο Λύκειο, η διδασκαλία της ιστορίας γενικής παιδείας τελειώνει το 1870. Ενώ φυσικά όλοι ξέρουμε πως η ζωή δεν σταμάτησε τότε. Μπέρδεμα του επιστημονικού με το αντιεπιστημονικό. Παραδείγματος χάρη, το φαινόμενο των ναρκωτικών το εξετάζουν στο μάθημα της βιολογίας, θεωρώντας το βιολογικό και όχι κοινωνικό φαινόμενο. Τι φταίει λοιπόν? Ας δούμε τι λένε οι ίδιοι οι κυβερνώντες, ανάμεσά τους και οι δικοί μας, καθώς και οι ενώσεις που δημιουργούν μεταξύ τους. Στον προβληματισμό λοιπόν των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται το εξής θέμα. Ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε όσα έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις από τους εργαζόμενους και στο επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που διαθέτουν οι εργαζόμενοι. Μάλιστα, η Κομισιόν επισημαίνει ότι η αύξηση του μορφωτικού επίπεδου δεν επαρκεί για να λυθεί αυτό το ζήτημα της αναντιστοιχίας. Και φυσικά για να το αλλάξουν αυτό, εκπαιδεύουν αντίστοιχα τους αυριανούς εργαζόμενους. Διαμορφώνουν δηλαδή και διαμορφώνονται οι εκπαιδευτικές προτεραιότητες όχι με βάση τα επιτεύγματα της εποχής μας, παραδείγματος χάρη την ανάπτυξη της επιστήμης, τις δυνατότητες για μόρφωση για ολοκληρωμένους ανθρώπους, που αν το καλοσκεφτούμε αυτό θα έπρεπε να καθορίζει και τα ζητήματα της οικονομίας, αλλά διαμορφώνονται οι εκπαιδευτικές προτεραιότητες με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Δηλαδή, οι μαθητές αναπτύσσουν τις ικανότητες που χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να δουλεύουν και δεν διαμορφώνουν μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος μια συνολική εικόνα της ζωής, δηλαδή της φύσης, της κοινωνίας, της ανθρώπινης γνώσης, που θα τη χρησιμοποιήσουν όποια δουλειά κι αν κάνουν. Σε αυτή την κατεύθυνση της αντιστοίχησης των προσόντων των εργαζομένων με τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων, στο δεσμένο επίπεδο ανάπτυξης της επιστήμης, της τεχνολογίας, των εργαλείων της παραγωγής, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη από το 2006 είχε καταλήξει σε 8 βασικές δεξιότητες που θεωρούσε απαραίτητες, τις οποίες επαναπροσδιορίσε και το 2016 με κείμενο που είχε τίτλο «Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη», στο οποίο αυτό κείμενο επισημαίνει ότι ενώ ορισμένες από τις απαιτούμενες δεξιότητες έχουν βρει τη θέση τους στο εκπαιδευτικό σύστημα, άλλες, όπως η επιχειρηματικότητα, η ιδιότητα του πολίτη, η ψηφιακή ικανότητα, η κριτική σκέψη, δεν την έχουν βρει ακόμα. Επιτρέψτε μας όμως εδώ ένα σχόλιο ειδικά για την κριτική σκέψη. Εμείς λέμε ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αυτή ως μια ιδιαίτερη δεξιότητα που διαμορφώνεται ως ανθρώπινη ικανότητα με την ξεχωριστή διδασκαλία της. Πήγαινε, δίδαξε κριτική σκέψη. Αυτή για να αναπτύσσεται απαιτεί ένα υπόβαθρο σκέψης και γνώσης. Όπως λέει και ένας Αμερικανός εκπαιδευτικός, ο Ντάνιελ Γουίλιγχαμ, γράφει «Αν υπενθυμίζεται αρκετά συχνά σε ένα μαθητή να εξετάζει ένα θέμα από πολλές οπτικές γωνίες, θα μάθει ότι πρέπει να το κάνει. Αλλά αν δεν γνωρίζει πολλά για ένα θέμα, δεν μπορεί να το σκεφτεί από πολλαπλές οπτικές γωνίες». Δηλαδή, η κριτική σκέψη, όπως και η επιστημονική, δεν είναι μία δεξιότητα. Δεν υπάρχει ένα σύνολο δεξιοτήτων κριτικής σκέψης που μπορεί να αποκτηθεί και να αναπτυχθεί ανεξάρτητο από το πλαίσιο. Για να επιστρέψουμε όμως εκεί που το αφήσαμε. Οι ελληνικές κυβερνήσεις χάραξαν το δρόμο για να βρουν τη θέση τους στο εκπαιδευτικό σύστημα οι δεξιότητες. Και για να γίνει αυτός ο δρόμος ελκυστικός, τον έραναν με όμορφες έβυχες λέξεις που ηχούν θετικά στα αυτιά μας. Και κάπως έτσι, η αξιολόγηση, την είδαμε και στο βίντεο, η αυτονομία της σχολικής μονάδας, το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, έγιναν οι σιρήνες για να ακολουθήσει το σχολείο έναν δρόμο που δεν οδηγεί στην ουσιαστική μόρφωση. Από το 2016 και μετά, λοιπόν, κορυφώνεται μία πορεία με ορισμένους μάλιστα εμβληματικούς νόμους και ρυθμίσεις σε όλες τις βαθμίδες και σε όλους τους τύπους της εκπαίδευσης, γενική και επαγγελματική. Στην πορεία αυτή μπορεί να υπάρχουν παράδρομοι, διαφορετικά σταυροδρόμια, όμως τελικά, άλλοι πιο αργά, άλλοι πιο γοργά, αυτοί οι δρόμοι μας οδηγούν τελικά να πορευτούμε στην ίδια κατεύθυνση. Οι πιο εμβληματικές παρεμβάσεις αυτού του διαστήματος είναι οι νόμοι που ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μέσα στην πανδημία με κλειστά τα σχολεία, καθώς και ο νόμος Γαβρόγλου του ΣΥΡΙΖΑ το 2019.
Οι αλλαγές που προέβλεπαν αυτές οι παρεμβάσεις έγιναν σε ένα υπόβαθρο δεδομένης υποχρηματοδότησης, καθώς οι δαπάνες για την παιδεία είναι καθυλωμένες εδώ και χρόνια. Επισημαίνουμε αυτή την πλευρά γιατί ιδιαίτερα σήμερα η ακρίβεια, η ενεργειακή φτώχεια, αλλά και ο πόλεμος, στον οποίο κατευθύνεται σημαντικό ποσοστό κρατικών δαπανών, δεν θα αποτελεί πια απλά ένα σταθρό υπόβαθρο, αλλά θα εντείνει αποφασιστικά τα προβλήματα. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε, ώστε κανένα σχολείο να μην μείνει χωρίς θέρμανση, χωρίς ρεύμα, να μην δεχτούμε να φορολογούνται τα σχολεία για την ενέργεια, τη στιγμή που οι εταιρείες που σχετίζονται με αυτήν έχουν ραγδαία αύξηση των κερδών τους. Η υποχρηματοδότηση θα γίνεται το όχημα και για να βάζουν οι γονείς και οι σύλλογοι πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, αλλά και για να μπαίνουν εξωσχολικοί στα σχολεία, όπως οι διάφοροι χορηγοί, οι επιχειρήσεις, για να αποκτούν ακόμα περισσότερα δικαιώματα και να περνάει ο λόγος τους όταν καταθέτουν τι χρειάζονται και απαιτούν από το σχολείο. Όσον αφορά τις αλλαγές αυτών των χρόνων, δεν θα αναφερθούμε τώρα εδώ αναλυτικά σε όλες τις πλευρές που περιλαμβάνουν. Άλλωστε, ακολουθούν και οι δύο πιο ειδικές εισηγήσεις. Θα σταθούμε μόνο σε ορισμένες πλευρές. Επιτρέψτε μου όμως πιο πριν πάλι ένα σχόλιο. Ό,τι και να επικαλούνται κατά καιρούς οι κυβερνώντες, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν, ανεξάρτητα από το ότι δεν θέλουν κιόλας, να αντιμετωπίσουν ότι το σχολείο ως καθρέφτης της κοινωνίας διαμορφώνει και αναπαράγει ανισότητες. Ας σκεφτούμε μόνο ότι τα παιδιά κουβαλάνε στο σχολείο διαφορετικά εφόδια, διαφορετικές συνθήκες ζωής. Αλλιώς αποδίδει ένα παιδί που οι γονείς του μπορούν να το βοηθήσουν και αλλιώς ένα παιδί που μένει μόνο του ώρες γιατί οι γονείς του δουλεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Αλλιώς ένα παιδί που μπορεί να πηγαίνει στα καλύτερα φροντιστήρια και αλλιώς ένα που δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Αλλιώς ένα παιδί που στο σπίτι του υπάρχει πλούσια βιβλιοθήκη και αλλιώς ένα παιδί που δεν έχει δικό του ούτε ένα βιβλίο. Αυτή την κατάσταση το σχολείο τη βρίσκει δοσμένη από την κοινωνία. Καμία εκπαιδευτική πολιτική δεν μπορεί να την αναιρέσει από μόνη της. Αντίθετα, την αναπαράγει και την επεκτείνει. Ας σκεφτούμε μόνο πόσο δουλεύουν τα σχολεία με τους μαθητές που συνηθίζουμε να τους λέμε του τελευταίου θρανίου. Πάνω σε αυτό το έδαφος έρχονται να πατήσουν οι επιπτώσεις από τις αλλαγές στην κατεύθυνση της αυτονομίας, της αλλαγής του περιεχομένου των σχολικών προγραμμάτων και της αξιολόγησης. Ας πάμε πρώτα στην αυτονομία της σχολικής μονάδας και ας δούμε αρχικά τι σημαίνει αυτή η λέξη. Σημαίνει λοιπόν ότι το κράτος αποσύρεται κεντρικά από την ευθύνη που έχει για την οργάνωση της σχολικής εκπαίδευσης, η οποία ευθύνη σταθιακά μεταφέρεται σε άλλο επίπεδο, παραδείγματος χάρη στην τοπική διοίκηση ή και στο ίδιο το σχολείο. Η κατεύθυνση αυτή δεν είναι τωρινή, είναι αρκετά παλιά. Ήδη από το 1995 ο ΟΣΑ έβαζε το ζήτημα της αποκέντρωσης της εκπαίδευσης, σημειώνοντας ότι πρέπει να διαμορφώνεται μόνο ένας γενικός σχεδιασμός για την παιδεία και από εκεί και πέρα την ευθύνη για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, από τα κτηριακά θέματα μέχρι τη διαμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων και τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών, να την έχουν η τοπική διοίκηση και τα ίδια τα σχολεία. Από τότε, αρκετές αρμοδιότητες πέρασαν ήδη στην τοπική διοίκηση. Τα σχολικά κτίρια, το βοηθητικό προσωπικό, καθαριότητα, φύλαξη, η μεταφορά των μαθητών, οι υποδομές και τα λειτουργικά έξοδα, παραδείγματος χάρη, θέρμανση, λογαριασμοί νερού, ΔΕΗ κτλ. Και νομίζω ότι η πείρα μας λέει ότι ήδη σε αυτούς τους τομείς που έχουν μεταφερθεί στην τοπική διοίκηση εκδηλώνονται και πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Το 2009 το κείμενο για το νέο σχολείο ανοίγει ένα παραπέρα δρόμο, καθώς μιλάει πιο ανοιχτά για ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία, στρώνοντας το δρόμο για να εισέλθει η κοινωνία, δηλαδή η τσέπη των γονιών και των χορηγών, στο σχολείο και να αποσυρθεί παραπέρα το κράτος. Στη βάση αυτή, το 2011, η χώρα μας δέχεται κριτική από τον ΟΣΑ, γιατί η ευθύνη για τα αναλυτικά προγράμματα, το διορισμό των εκπαιδευτικών, τα βιβλία, το σχολικό πρόγραμμα κτλ. Είναι ακόμα κεντρικά ελεγχόμενη. Στην πορεία τα πράγματα παίρνουν το δρόμο τους. Παραδείγματος χάρη διαμορφώνεται η διαφοροποιημένη ευέλικτη ζώνη.
και άλλα βέβαια μέτρα. Και κάπως έτσι, το 2015, από την κριτική του ΩΣΑ, πάμε στα συγχαρητήριά του προς την κυβέρνηση, του ΣΥΡΙΖΑ τότε, γιατί προωθεί τις κατευθύνσεις της μεγαλύτερης αυτονομίας, παραδείγματος χάρη θεματικές εβδομάδες. Το σχέδιο φυσικά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Όμως κάθε νόμος προχωράει ένα βήμα παραπέρα και η διαφοροποίηση και κατηγοριοποίηση βαθαίνει. Για παράδειγμα, ο νόμος που ψηφίστηκε το καλοκαίρι του 2021, με κλειστά σχολεία ξαναλέμε, περιλαμβάνει άρθρα που αφορούν τη δήθεν ελευθερία επιλογής σχολικού βιβλίου, των εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης μαθητών, της επιλογής διάφορων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δυνατότητα πρόσθετης χρηματοδότησης από αξιοποίηση του σχολικού κτηρίου. Θα θέλαμε εδώ να σταθούμε μόνο στο λεγόμενο πολλαπλό βιβλίο, για να διευκρινίσουμε ότι δεν εννοεί φυσικά ότι ο κάθε μαθητής σε κάθε μάθημα θα έχει πολλά βιβλία. Είμαστε άλλωστε πρώτοι από όλους που θα θέλαμε πλούτο πηγών, ηλεκτρονικών μέσων βιβλίων και κάτι τέτοιο θα το χαιρετίζαμε. Αλλά αυτό που εννοούν είναι ότι ο καθηγητής θα επιλέγει διαφορετικά βιβλία, και ο δάσκαλος βέβαια, πιθανά από όσα ήδη οι διάφοροι εκδοτικοί οίκοι ετοιμάζουν, προσαρμοσμένα στις δυνατότητες τάχα του μαθητή. Και κάπως έτσι θα προκύπτουν οι τάξεις διαφορετικών πολλαπλών ταχυτήτων και τα αντίστοιχα σχολεία πολλών ταχυτήτων. Μάλιστα τώρα είμαστε στη φάση που αναμένουμε να ολοκληρωθεί η προώθηση των νέων προγραμμάτων σπουδών με τα νέα βιβλία, για να δούμε και τι ακριβώς μας περιμένει ακόμα. Και αφού λοιπόν καθόρισαν όλους αυτούς τους στόχους τους, βρήκαν και ένα πολύ σοβαρό εργαλείο για την προώθησή τους. Εργαλείο που δεν είναι άλλο από την αξιολόγηση. Δεν είναι κάτι καινούριο τωρινό, όμως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έκανε ένα βήμα με πολύ μεγάλες δυσκολίες βέβαια και προχώρησε από τη διαμόρφωση κουλτούρας αξιολόγησης, για την οποία μίλαγε ήδη ο Γαβρόγλου, στην πολιτική επιλογή να επιβάλλει την αξιολόγηση στα σχολεία. Για να καταλάβουμε την ουσία της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, έχει σημασία να εξετάσουμε τα κριτήρια αξιολόγησης, τα κριτήρια δηλαδή που θέτει ο ίδιος ο νόμος. Ικανότητα διαχείρισης των οικονομικών πόρων, αποτελεσματική αξιοποίηση του προσωπικού, αξιοποίηση των σχολικών υποδομών, καλλιέργεια δεξιοτήτων στους μαθητές. Αυτά είναι ορισμένα από τα κριτήρια. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θα αξιολογείται θετικά όχι το σχολείο που κατορθώνει να μορφώσει τους μαθητές του. Άλλωστε, όπως ακούσατε και πιο πριν, δεν είναι αυτός ο στόχος. Αλλά το σχολείο που τα καταφέρνει με λίγους κρατικούς πόρους και ο εκπαιδευτικός βρίσκει χορηγούς. Το σχολείο που θα κάνει συγχωνεύσεις για να εξοικονομήσει διδακτικό προσωπικό. Το σχολείο που νοικιάζει το προάβλιό του για να γίνει, παραδείγματος χάρη, πάρκινγκ. Άλλωστε, αν το Υπουργείο πραγματικά ήθελε να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς που κάθε μέρα έρχονται αντιμέτωποι με δύσκολες και σύνθετες καταστάσεις, τότε θα καταργούσε το απαράδεκτο καθεστώς της αναπλήρωσης που οδηγεί τον εκπαιδευτικό ένα χρόνο να είναι εδώ και τον επόμενο αλλού, χωρίς να κατορθώνει να οικοδομήσει σχέσεις με τους μαθητές του. Θα τους επιμόρφωνε ουσιαστικά και επιστημονικά και δεν θα τους οδηγούσε σε ακριβοπληρωμένα σεμινάρια αμφιβόλου ποιότητας. Θα αναβάθμιζε τις σπουδές τους και θα μείωνε τα όρια συνταξιοδότησής τους, για να μην φτάνουν οι εκπαιδευτικοί κουρασμένοι στα 67 τους χρόνια να μπαίνουν μέσα στις τάξεις. Το μεγαλείο της υποκρισίας όμως φαίνεται, γιατί αν πραγματικά η κυβέρνηση και όσοι πίνουν νερό στο όνομα της αξιολόγησης επιδίωκαν οι μαθητές να έχειραν τη σχολική ζωή που τους αξίζει, δεν θα άφηναν στο έλεος χιλιάδες παιδιά που χρειάζονται παράλληλη στήριξη, δεν θα άφηναν χωρίς σχολικούς νοσηλευτές δεκάδες σχολεία που τους έχουν ανάγκη. Αγαπητοί γονείς, απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση είναι σίγουρο ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Το κρίσιμο είναι να ενημερωθούν όσοι περισσότεροι γονείς γίνεται, να συζητήσουμε μεταξύ μας, να ανταλλάξουμε γνώμες. Σε αυτή τη συζήτηση ο καθένας έχει να συμβάλλει με βάση τις συνθήκες της ζωής του, τις απόψεις του, την κατάσταση των σχολείων της περιοχής του. Η σημερινή εικόνα λέει πως αυτή τη στιγμή οι γενικές συνελεύσεις των συλλόγων είναι πλούσιες σε προβληματισμό. Οι γονείς, και πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει άλλωστε, αγωνιούν για τα σχολεία, για τη μόρφωση, για τα ίδια τους τα παιδιά.
ιδιαίτερα και με βάση τα τελευταία περιστατικά που καταγγέλλονται με αποκορύφωμα τα γεγονότα στα Σεπόλια. Οι σύλλογοι μπορούν να είναι ζωντανοί πυρήνες προβληματισμού, αποφάσεων και δράσης. Να αναδεικνύονται τα προβλήματα για να μην βρίσκει έδαφος η κυβερνητική υποκρισία ότι όλα βαίνουν καλώς, κυλάνε ομαλά. Από αυτή τη σκοπιά νομίζουμε ότι είναι ιδιαίτερα θετικό ότι πολλές ενώσεις από όλη την Ελλάδα, και όχι μόνο εδώ από την Αττική, ακολουθώντας το κάλεσμα που έκανε η Υπουργός να την ενημερώνουν για τυχόν κενά εκπαιδευτικών, έχουν καταγγείλει τις σοβαρές ελλείψεις στα σχολεία τους. Δεν γίνεται εν έτη 2022 να υπάρχουν κενά σε εκπαιδευτικούς και στην παράλληλη στήριξη. Πρέπει να καλυφθούν αμέσως, χθες. Να υπάρχει ετοιμότητα για τα οξυμένα προβλήματα που εκδηλώνονται. Η φτώχεια, η ακρίβεια που απειλεί τα σπίτια όλων μας δεν είναι επεξεγέλασε. Και δεν πρέπει να επιτρέψουμε τα παιδιά μας να κρυώνουν και να πεινάνε ούτε στα σπίτια, αλλά ούτε και στο σχολείο. Άρα θέλει αποφασιστικότητα για να διεκδικήσουμε ποιοτικά σχολικά γεύματα για όλα τα παιδιά σε όλα τα σχολεία. Να μην επιτρέψουμε καμία διακοπή ρεύματος σε κανένα σχολείο. Ο κινησμός της κυβέρνησης που αναφέρθηκε και πριν, που λέει ότι μπορεί να μην έχεις κεντρική θέρμανση αλλά έχεις τάμπλετ, όπως είπε προχθές ο Πρωθυπουργός στην Καρδίτσα, χρειάζεται να μας θυμώσει ακόμα περισσότερο για να παλέψουμε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες από τον κρατικό προϋπολογισμό. Γιατί όταν χρειαζόμασταν τάμπλετ δεν είχαμε ούτε τάμπλετ. Να έχουμε σύγχρονα φυσικά και ασφαλή κτίρια. Ιδιαίτερα εδώ στην Αττική που το πρόβλημα της σχολικής στέγης είναι ιδιαίτερα οξυμένο. Να διαμορφώνεται διάθεση να μπουν εμπόδια. Να μην μετατραπούμε οι γονείς σε χορηγούς των σχολείων, να φράξουμε το δρόμο στους ευεργέτες τάχα χορηγούς. Να πιέζουμε διαρκώς για να αναλαμβάνουν οι αρμόδιοι όλες τις ευθύνες τους, χωρίς να λείπει τίποτα από τα παιδιά μας. Να έχουν τον απαραίτητο αριθμό μονίμων εργαζομένων στην καθαριότητα, στη σύγκριση. Εδώ στην Ελλάδα, η προώθηση της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής έχει καθυστερήσει. Άραγε γιατί? Είχαμε μήπως κυβερνήσεις που δεν έκαναν προσπάθεια? Όχι. Όλες προσπάθησαν. Γι' αυτό και πλησιάζουν, αν δεν την ξεπερνάνε, τη δεκάδα τα ονόματα των Υπουργών Παιδείας που έγιναν σύνθημα και τραγούδια στις διαδηλώσεις. Φταίει μήπως που η Ελλάδα είναι μικρή χώρα και δεν της έδιναν σημασία? Όχι. Υπάρχουν και άλλες μικρότερες, όπως και μεγαλύτερες βέβαια, που έχουν προχωρήσει ταχύτερα. Τι συμβαίνει λοιπόν? Είναι οι πάλι μας, αγαπητοί γονείς. Όχι στενά βέβαια του κινήματος των γονιών. Είναι υπάλληλοι οι δικοί μας, ως εργαζόμενοι, μέσα από τα σωματεία μας και ως γονείς από τους συλλόγους και τις ενώσεις. Είναι υπάλληλοι των μαθητών, είναι υπάλληλοι των εκπαιδευτικών. Αυτή η υπάλληλοι συμβάλλει να μην απαξιώνεται η μόρφωση, συμβάλλει να μπαίνουν εμπόδια, συμβάλλει να ενισχύεται ο αγώνας για το σχολείο και τη ζωή που δικαιούνται τα παιδιά μας. Κρατήστε αυτό το τελευταίο. Η πάλη αυτή συμβάλλει να μην απαξιώνεται η μόρφωση. Να έχουμε απαίτηση από το σχολείο, δηλαδή να μορφώνει. Να δημιουργεί στα παιδιά μας πρώτα απ' όλα την διάθεση για γνώση. Και αυτό σημαίνει κίνητρο για να γνωρίσουν τις αλήθειες και τα ψέματα του κόσμου. Γιατί κακά τα ψέματα, σκεφτείτε, δεν κάνουν σε όλους μας εντύπωση οι περισσότερο ή λιγότερο αυθόρμητες απαντήσεις που πολλές φορές δίνουν τα παιδιά μας. Ατάκες, σκέψεις μπερδεμένες, που μέσα τους όμως κρύβονται μικρά διαμάντια δημιουργικότητας, εκρηκτικής δίψας για γνώση. Όμως όλα αυτά, τις περισσότερες φορές δεν έχουν σχέση ή μπορεί να είναι και σε κόντρα με όσα διδάσκει το σχολείο. Αυτό λοιπόν να κρατήσουμε. Την πάλη να μην απαξιώνεται η μόρφωση. Γιατί τι είναι πιο δίκαιο, τι πιο ρεαλιστικό να συνεχίσουμε να παλεύουμε για ένα σχολείο στον πόη των πραγματικών ονείρων των παιδιών μας. Πιστεύουμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ.